Κατεβάζει κατά το μικρό καλάθι. Εννοείται. Γιατί για παράδειγμα έβαλε τον Μπαρτσελί και είπε τα έσχη του πάει. Ναι, 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 βεβαίως. Σε κατάσταση παραλληλινά. Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Για να δεν δούμε. Θέλω να ωραιοποιώ την εικόνα. Έτσι, αλλά όταν είδα τη δήλωση. Κάτι αισθάνεσαι όμως. Ναι. Κάτι αισθάνθηκα. Ναι. Λέω κάτσε περίμενε. Μετά ήρθε η δήλωση Στόλτεμπεργκ Μπλίνκεν. Και όταν ακούσαμε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω. Ναι, συνδέονται αυτά με έναν τρόπο. Μπορεί να τα συνδυάσει κανείς πολιτικά. Λέει η Ελλάδα, εμείς πάντα μπορούμε να συζητάμε υπό τα πλαίσια του διεθνούς δικαίου. Εμείς δεν λέμε Ερντογάν Γιόκ. Έχουμε μπροστά μας ημερομηνίες που μπορεί να συναντηθούν οι δύο ηγέτες, ή τέλος πάντων θα είναι στον ίδιο χώρο. Το αν θα γίνει κάτι μένει να φανεί, αλλά θα βρίσκονται στον ίδιο χώρο. Έχει σημασία και αυτό που είπε ο Μητσοτάκης, ότι η Ελλάδα είναι θετική βέβαια στην πρόσκληση της Τουρκίας στη συνεδρία της Πράγας για των ευρωπαϊκών κοινοτήτων. Και αυτό ένα μήνυμα ήταν, ότι θα μπορούσα να πω ότι τον φαίνεται εδώ. Έχει τη σημασία του κι αυτό. Mm-hmm. Για να δούμε αν όλο αυτό μπορεί να οδηγήσει σε κάτι καλύτερο, ρε παιδί μου. Να πάρουμε μια ανάσα. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Πάμε στον εταίρο τώρα, Μανώλη, που εμφανίστηκε απειλητικός για μια ακόμη φορά χθες το βράδυ. Έχουμε... Ναι, συγγνώμη, αλλά νομίζω έχουμε και τα μέσα ενημέρωσης. Α, μπράβο, είναι τα ηλεκτρονικά. Σωστά. Την εφημερίδα Τζουμχουριέτ. Σωστά. Η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα που έριξε και λέει: Όχι, κύριε Ερντογάν, τα ηλίκια γιοκ, τη δήλωση του Μητσοτάκη. Αν δημοσίευσε η αντιπολιτευόμενη εφημερίδα, ο πρωθυπουργός της Ελλάδας απάντησε στις δηλώσεις του Ερντογάν. Στο σύνδεσμο, όντα κύκα, ο Μητσοτάκης, τον οποίο προστατεύουν οι ΗΠΑ, συνεχίζει να προκαλεί και στα τουρκικά τα ηλίκια γιοκ. Και η γενή ΣΑΦΑΚ ακουμπάει την πλάτη του στη Γαλλία και στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπως δείξαμε ήδη. Αλλά όπως αναφέρατε, έρχεται τώρα ο κυβερνητικός εταίρος. Ουσιαστικά είπε όσα είπε την προηγούμενη εβδομάδα, με έναν πιο έντονο τρόπο βέβαια, ο Τούρκος Πρόεδρος. Διότι αναφέρθηκε στα νησιά που βρίσκονται υποκατοχή, δηλαδή είστε στα νησιά τα οποία δικαιούμαστε υπερχαρακτηριστικά. Προσέξτε, μιλάμε για τα νησιά της Ελλάδος. Και από εκεί πέρα, και ο Τούρκος Πρόεδρος είχε πει. Να θυμάσαι τη Σμύρνη, είχε πει, και έρχεται ο Μπαχτσέρη και λέει: Αν θέλετε να σας ρίξουμε για άλλη μια φορά στη θάλασσα, εδώ είμαστε. Είναι πολύ εύκολο να περάσουμε από τη μία άκρη στην άκρη του Αιγαίου. Δεν μιλάμε για έναν τυχαίο πολιτικό, έναν βουλευτή. Μιλάμε για τον πρόεδρο του κόμματος Εθνικιστικής Δράσης, στον οποίο στηρίζεται η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Συγκυβερνά ο Τούρκος πρόεδρος. Χωρίς τη στήριξή του δεν μπορεί να κυβερνήσει την Τουρκία, δεν μπορεί να είναι πρόεδρος. Σωστά. Άρα καταλαβαίνουμε και τις σχέσεις που υπάρχουν μεταξύ των δύο πλευρών. Üzerinde haksız ve hukuksuz şekilde oturduğu adalar helali hakkımızdır. Ayranımızı kabartmasınlar, sabrımızı zorlamasınlar. Denize dökülmeyi tekrar canları çekiyorsa sadece bize söylesinler, alayını göndeririz Allah'ın izniyle. Ege'nin bir yakasından diğer yakasına ulaşmak bizim için çocuk oyuncağıdı. Αυτό ήταν όλοι τα ποσοστά του. Πώς πάνε, από το κακό στο χειρότερο? Από το κακό στο χειρότερο. Αυτή τη στιγμή τουλάχιστον δημοσκοπήσεις δείχνουν 7%. Βεβαίως ο ίδιος αυτή στην ομιλία του στην Προύσα επιτέθηκε στις εταιρείες δημοσκοπήσεων και είπε ότι είναι πληρωμένες, είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις κτλ. Κοιτάξτε, συνήθως με τους πολιτικούς αυτό συμβαίνει. Δηλαδή, όταν δεν αρέσουν οι δημοσκοπήσεις, πολλές φορές κατηγορούν τις εταιρείες δημοσκοπήσεων. Όταν είναι καλές, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εντάξει, αυτό συμβαίνει. Αλλά δεν πάει καθόλου καλά. Ναι. Δεν πάει καθόλου καλά. Πάμε τώρα. Άρα στο επόμενο. Είναι ένας παράγοντας πίεσης προς τον Ερντογάν, ο Μπαρτσελί, ο οποίος επίσης δεν πάει καθόλου καλά, όπως μας λέει ο Μανώλης. Προσπαθεί να επιβιώσει. Και ο οποίος είναι στα τέρμα άκρα, στα κόκκινα άκρα. Πάρ' τα νησιά, σήκωσε τους τόνους, κάνε πόλεμο, γιατί μόνο έτσι έχουμε την όποια εκλογική τύχη μπροστά μας. Δεν διαφωνώ μαζί σου καθόλου. Απλά πρέπει να πούμε ότι ο Ερντογάν είναι από τους πολιτικούς που πράγματι μπορεί να αλλάξει την πολιτική από τη μία μέρα στην άλλη και στην Τουρκία να μην κουνήσει φίλο κάποιον, βέβαια, να πούν τι κάνει. Δηλαδή, εδώ με το Ισραήλ, το τι δεν έχει πει, το τι δεν έχει κάνει και πώς έχουν αλλάξει τα πράγματα. Στα Ηνωμένα πετσόκοψαν κυριολεκτικά και έψησαν Σαουδάραβα δημοσιογράφο εδώ. Βεβαίως. Έχει πει ο ίδιος ότι αυτή η δίκη θα γίνει εδώ, θα πληρώσουν τίμημα οι Σαουδάραβες και μετά υποδέχθηκε τον πρίγκιπα. Σαουδάραβα πρίγκιπα. Σωστά. Δηλαδή, μπορεί να αλλάξει την πολιτική, γιατί είναι τέτοια η κατάσταση εδώ που μπορεί να γίνει, αλλά και με την Ελλάδα. Δηλαδή, δεν λέω ότι θα πει αύριο το πρωί, Μητσοτάκη, φίλε, έλα να κουμπαριάσουμε, αλλά αν θελήσει να γυρίσει το τιμόνι ο ίδιος, μπορεί να το κάνει εύκολα, έτσι. Ναι, ναι. Έτσι. Μπορεί να λέει και το ένα και το άλλο ταυτόχρονα.